Με αφορμή τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Δημοτικό Σχολείο και που έχει επιπτώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης των παιδιών, κάλεσμα σε συζήτηση προς όλους τους γονείς απευθύνει ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνδες την ερχόμενη Δευτέρα. Ειδικότερα τα θέματα συζήτηση εστιάζονται στα ποσά χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, καθώς έχουν μειωθεί δραστικά. Είναι μια πρωτοβουλία που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για αυτή τη συζήτηση, την εκδήλωση που θα γίνει τη Δευτέρα, προκειμένου να συζητήσουμε και να βρούμε και κάποιες ίσως λύσεις σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, γιατί τελευταία, και δεν μιλώ μόνο τη συγκεκριμένη χρονιά, και τα προηγούμενα δύο χρόνια μειώνονται συνεχώς τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, με αποτέλεσμα πάρα πολλά σχολεία να μην έχουν τα λεφτά για να ικανοποιήσουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Μιλάμε για, και ακόμα και ο καιρός δεν έχει αρχίσει να γίνεται τσουχτερός, μιλάμε για πετρέλαια, μιλάμε για αναλώσιμα υλικά, φωτισμό, ίδρυυση. Εγώ γνωρίζω συναδέλφους, διευθυντές σχολείου που βάζουν λεφτά από την τσέπη τους. Η παιδεία είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό, επομένως λοιπόν οφείλει η πολιτεία τα αυτονόητα. Τέλος, ο κ. Ντούμος τόνισε ότι τα σχολεία στη νέα σχολική χρονιά σταθερά υποχρηματοδοτούνται, καθώς υπολογίζεται ότι η μείωση της χρηματοδότησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2010 ανέρχεται σε 40% με 6% σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.